ταχύτητα έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Πολύ καλά το είπες, Δημήτρη. Δεν θα ήθελα να το πω εγώ σήμερα, γιατί έχουμε άλλα πράγματα να πούμε. Αλλά λυπάμαι και εγώ πραγματικά για ορισμένους οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Κυρίες και κύριοι, να σας παρουσιάσουμε και τους δύο καλεσμένους μας. Τον αρχιπλήρχο εν αποστρατεία, τον κύριο Αντώνη Ναξάκη. Θα σας ευχαριστώ κύριε πολύ. Κύριε Ναξάκη, καλώς ήρθατε. Θα σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα μπορούσα να σας αποκαλώ και ναύαρχο. Όχι. Όπως σας αποκαλούν και άλλοι μουσιογράφοι, αξίζετε πραγματικά την τιμή. Ευχαριστώ πολύ. Όπως έχετε γράψει και στο βιβλίο σας, το νέο βιβλίο το οποίο θα το παρουσιάσετε σε λίγες μέρες. 28 Φεβρουαρίου, ημέρα Τετάρτη, στο Δημαρχείο Αμαρουσίου. 28 Φεβρουαρίου, ημέρα Τετάρτη, στο Δημαρχείο Αμαρουσίου. Τι ώρα? 7 η ώρα. 7 η ώρα το απόγευμα. Ο Τσαλάν, η παράδοση ενός συμμάχου. Και βέβαια, να πω την καλησπέρα μου στον καλό μου φίλο, συνταγματάρχη εν αποστρατεία, τότε, στην περίπτωση ο Τσαλάν, το Σάββατο Καλλιντερίδη, ο οποίος ήταν εν ενεργεία δίπλα στον παραδοσιακό ηγέτη των Κούρδων, τον Άπο, και μέχρι την τελευταία στιγμή ήταν μαζί του, πράκτορας τότε των μυστικών υπηρεσιών των δικών μας, με το βιβλίο του. Και αυτός το ξέρετε όλοι, είναι βιβλίο το οποίο, αν και νομίζω ότι και το δικό σας εδώ πέρα πάει πάρα πολύ καλά, γιατί έχει απίστευτα στοιχεία. Το διάβασα σήμερα, έπαθα πλάκα. Γιατί έχω διαβάσει και του Σάββατου Καλλιντερίδη και νομίζω ότι ταυτίζεται σε πάρα πολλά σημεία, ναι, κύριε Ναξάκη. Καλησπέρα, Σάββα μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Έχουμε πολλά να πούμε και με τους δυο σας, νομίζω. Λοιπόν, θέλω να καταρχάς να πούμε, κύριε Ναξάκη, πώς ξεκινήσατε να γράφετε αυτό το βιβλίο, διότι εσείς είσαστε εκ των πρωτεργατών της υπόθεσης ο Τσαλάν. Δηλαδή, από το 88 που το γνωρίσατε, μέχρι το 99 που έγινε η σύλληψή του και η παράδοσή του στους... Είσαστε δίπλα στους Τούρκους, είσαστε δίπλα του. Μάλιστα. Κοντά του. Μαζί με τον Κώστα τον Παντουβά, τον καλό μου φίλο, τον βουλευτή. Τον Παναγιώτη τον Σγουρίδη. Τον Πάνο τον Καμένο, τότε πριν υπουργό άμυνας. Τον Λεωνάρδο Χατζιανδρέου. Τον Γιάννη τον Σταθόπουλο από τη Νέα Δημοκρατία και πάρα πολύ άλλο κόσμο. Μάλιστα. Για πέστε μας λοιπόν δύο λόγια τώρα για το βιβλίο, πώς αποφασίσατε να το γράψετε, γιατί λέτε πολλά πράγματα μέσα. Και τι ήταν αυτό που σας έχει μείνει από τον Αμπντουλάχ Τσαλάν? Κοιτάξτε, αρχίσαμε, η γενιά η δικιά μου, οι 80ρηδες. 80 ετών λέτε. Ακριβώς, ναι. Έχουμε γνωρίσει άμεσα τον ακροτηριασμό του ελληνικού χώρου. Είμαστε νεαροί αξιωματικοί το 1965, όταν είμαστε οι πρώτοι εθελοντές που πήγαμε με τις αποστολές του Γέρο Παπανδρέου στην Κύπρο. Γνωρίσαμε, καμιά πολεμική πράξη, ό,τι λένε, γνωρίσαμε απλώς μέρη ελληνικά. Συγκεκριμένα έκατσα 30 μέρες για να εγκαταστήσω ένα ραντάρ ναυτικού στην άκρη της Καρπασίας. Υπήρχε ένα λύκειο γυμνάσιο, το οποίο εκείνη την εποχή, 1965, είχε ένα τέλειο εργαστήριο φυσικής και χημίας και ένα ενόργανο γυμναστήριο. Μας ξυπνάγανε κάθε πρωί 250 αγόρια και κορίτσια και ψάλλαν τον εθνικό ύμνο. Αυτό το κομμάτι του ελληνισμού, στη γενιά τη δική μου και με ευθύνη της γενιάς μας, έγινε 100% τουρκικό. Έχουμε δηλαδή αυτή τη στιγμή, εμείς οι παλιοί που ζήσαμε. Και με ευθύνη της γενιάς σας, είπατε. Ναι, ζήσαμε και νιώσαμε τον ακροτηριασμό του ελληνικού χώρου. Κάποια στιγμή σκεφτήκαμε να δημιουργηθεί μία συμμαχία, μία ένωση όλων των λαών που έχουν υποστεί γενοκτονία από τον ίδιο χώρο, από την Τουρκία. Αυτή η ευκαιρία μας δόθηκε το 1988, όταν ο Ανδρέας Παπανδρέου πήγε στον Ταβός και αναποδογύρισε τη μέχρι τότε πολιτική του. Και θυμόμαστε και τη δήλωση που είχε κάνει. Ναι, το μέα κούλπα. Έβαλε, λέει, το Κυπριακό στο ράφι και μετά είπε μέα κούλπα. Αν όμως το μέα κούλπα στους χριστιανούς του καθολικού δόγματος δίνει άφεση αμαρτιών, στα... Ωραία. Γνωρίζετε λοιπόν τον Αμπντουλάχ Τσαλάν. Το γνωρίσαμε τον Αμπντουλάχ Τσαλάν το 1988 για πρώτη φορά. Με μια αποστολή τότε περιορισμένη. Πέρασαν πολύς καιρός, ούτως ώστε να δημιουργηθεί μια νέα αποστολή. Θέλω να δούμε μια φωτογραφία από εκείνη την εποχή. Μια φωτογραφία κατά την οποία ο κύριος Σγουρίδης παραδίδει μια σημαία στον Αμπντουλάχ Τσαλάν. Ναι, αυτή είναι. Εδώ, Σάββα. Είναι...
Είμαστε στο 1995. 95, είναι στη Δαμασκό. Είμαστε στη Δαμασκό. Και τι λέει ο Τσαλάν? Και, προσέξτε, αυτό. Και θέλω να καταλάβετε, κυρίες και κύριοι, γιατί ορισμένα πράγματα είναι απίστευτα και πρέπει κάποια στιγμή όλοι οι Έλληνες να καταλάβουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αγαπάνε την Ελλάδα και αγαπάνε τους ανθρώπους, τους λαούς, οι οποίοι αγωνίζονται για την ελευθερία τους, όπως οι Έλληνες. Κατάλαβες, κύριε Τσίπρα, κύριε Καμένε, κύριε Μητσοτάκη, κύριοι πολιτικοί? Καταλάβατε ότι να ρωτάτε τον ελληνικό λαό, ο οποίος δεν σας δίνει το δικαίωμα να παραδίνετε τίποτα. Τη γη του. Έχει χυθεί αίμα για αυτή τη γη. Λέει, είπε τότε ο Αμπτουλάχ ο Τσαλάν, κρατώντας την σημαία με τον ήλιο της Βεργίνας που του την είχε δώσει ο κύριος Γουρίδης. Τη βλέπουμε στη φωτογραφία, Δημήτρη, να τα ακούνε και οι ομογενείς όλοι στην Αμερική, στον Καναδά, για να καταλάβαινε ποιοι είναι οι Έλληνες γενικότερα, όχι οι πολιτικοί μας. Λέει, όταν έπιασε τη σημαία στα χέρια του, η Μακεδονία ήταν και θα παραμείνει για πάντα ελληνική. Καυτηρίασε συνέχεια τα πολιτισμένα έθνη και τους διεθνείς οργανισμούς που, ενώ αγνοούν το ιστορικό έθνος των Κούρδων με 3.000 και πλέον χρόνια παρουσίας, πολιτισμό και παράδοση, αναγνωρίζουν ως κρατική οντότητα, αυτό που λέμε Σάβα συνέχεια, μία ψευδοεθνότητα με το πλαστό όνομα της Μακεδονίας. Είναι σαφής ο σκοπός τους. Το 1995 ο Τσαλάν. Ο σκοπός τους είναι σαφής και ένας. Να δημιουργήσουν προβλήματα στα Βαλκάνια, διευκολύνοντας έτσι την τουρκική διείζη στην περιοχή και την περικύκλωση της Ελλάδος από βορρά από τους Τούρκους. Μάλιστα. Αυτά, Σάβα, κύριε Ναξάκη, είχε πει ο μεγάλος Αμπτουλάχ ο Τσαλάν. Όχι μόνο αυτό, αλλά όλη η Αθήνα, αυτά τα λόγια του, αυτά του Αμπτουλάχ ο Τσαλάν, μπήκανε σε μεγάλες αφίσες και γέμισε οι πανεπιστημίου, οι ακαδημίες και όλοι οι δρόμοι. Έχουμε τις φωτογραφίες στο βιβλίο. Φτάνουμε σε μια περίοδο, για να μην φάμε πολύ χρόνο, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο στο δελτίο, έχουμε πάρα πολλά θέματα. Φτάνουμε σε μια περίοδο στην οποία ο Αμπτουλάχ ο Τσαλάν πρέπει να φύγει από τη Συρία. Ήταν 1999, έτσι δεν είναι, 98. Οκτώβρη του 98, Σάβα, Αρχές Οκτώβρη του 98. Τώρα σας θέλω και τους δύο, γιατί εσείς, κύριε Ναξάκη, μέχρι τότε είχατε κάνει τα όσα μύρια για τον Τσαλάν και τους Κούρδους, με την πολιτική ηγεσία, με υπογραφές, βλέπω εδώ πέρα, είχετε μαζέψει 170 και πλέον υπογραφές. Μεταξύ των αυτών που έχουν υπογράψει εδώ είναι και ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Οι οποίοι, εδώ τις έχει όλες τις υπογραφές ο κύριος Ναξάκης στο βιβλίο του. Είναι φανταστικά αυτά τα δύο βιβλία. Αυτό το βιβλίο του κυρίου Ναξάκη και αυτό το οποίο έχει γίνει viral, πρέπει να έχει πουληθεί πάρα πολύ. Ναι, 15.000 αντίτυπα. 15.000 αντίτυπα. Εύχομαι και το δικό σας να είναι καλοτάξιο και ακόμα δυνατότερο. Λοιπόν, γιατί λέει αλήθειες. Λένε αλήθειες τα βιβλία αυτά. Να τα διαβάζετε, να διαβάζετε βιβλία. Λοιπόν, φτάνουμε λοιπόν το 98 και ο Αμπτουλάχ ο Τσαλάν, ο Άπου κατά τους φίλους, είναι αποδιοποποιός τράγος από παντού. Τι συνέβη την περίοδο εκείνη, μπορείτε να μας πείτε, κύριε Ναξάκη, ποιος ήταν, και πάμε και στο Σάβα. Η πρώτη προσπάθεια από τον Κώστα τον Παντουβά έγινε για να έρθει μέσω Ελλάδας, γιατί η Συρία έχει υποχωρήσει και από εκεί θα υπήρχε μια περίπτωση μετακίνησή του στην Ευρώπη. Τον είχαν επικηρύξει οι Τούρκοι. Είχε αρρωστήσει ο Άσαντ, η Σοβιετική Ένωση είχε πάψει να υποστηρίζει την, δεν υπήρχε και δεν. Ήταν στα κακά της τότε ακριβώς, χάλια η Ρωσία, πλέον, ήταν ο Γέλσιν, κότευε να πεθάνει και αυτά. Και η Συρία εκβιαζόταν από τους Τούρκους. Το Δούνου του στη Ρωσία, θυμόμαστε, μην ξεχνάμε. Μην ξεχνάμε, το Δούνου του στη Ρωσία, η Ρωσία αφοπλισμένη, είχε σηκώσει χέρια, λέει ο κ. Ταξάκης, εκεί δεν μπορούσε να υποστηρίξει πλέον τη Συρία. Οι Τούρκοι 50 εκατομμύρια δολάρια τον Τσαλάν, το κεφάλι του Τσαλάν. Πρέπει να φύγει ο Άπο από παντού. Φεύγει από τη Συρία λοιπόν. Και πού πάει, κύριε Ναξάκη, γιατί είχατε εμπλοκή άμεση τότε εσείς. Γράφετε μέσα, πρόδωσε ο Πάγκαλος, πρόδωσε ο Σιμίτης, σας προδώσανε και εσάς και τον Καλεντερίδη και όλοι. Με συγκεκριμένα στοιχεία, ο Τσαλάν ήρθε στην Ελλάδα, έγινε μια προσπάθεια, τότε εγώ δεν είχα αναμειχθεί στην πρώτη αυτή φάση, έγινε μια προσπάθεια να πάει στη Ρωσία.
Και πράγματι πήγε στη Ρωσία και εκεί τον βοήθησε τότε ένας μικρό κόμμα εθνικό του Ζιρινόφσκι. Ο οποίος ξαφνικά ο Ζιρινόφσκι, ενώ τον φιλοξενούσε τον Οτσαλάν, βρέθηκε στην Άγκυρα να κάνει εμπορικές συμφωνίες. Μάλιστα. Ξαφνικά άρχισαν οι Ρώσοι να του λένε ότι πρέπει να φύγει. Για μισό λεπτό, να δούμε τώρα εδώ τι γίνεται. Το πολιτικό κομμάτι και στο Σάββα ό,τι έχει σχέση με το υπηρεσίες πληροφοριών, στρατιωτικό σκέλος, ταξίδια κτλ. Τι έκανε, είχατε εσείς καμία φορά ενημερώσει τον Υπουργό Εξωτερικών? Συνεχώς. Τον ενημερώνατε? Όχι μόνο. Όχι, δηλαδή μόνο στο τηλέφωνό σας μέσα. Όχι μόνο τον Υπουργό Εξωτερικών, αλλά γιατί... και τον τότε διοικητή της ΕΕΠ, τον Μακαρίτη, τον Σταυρακάκη. Το χαράλα από τον Σταυρακάκη. Ποιος ήταν τότε Υπουργός Εξωτερικών? Ο Πάγκαλος. Πάγκαλε, ακούς! Για σένα χτυπάει η καμπάνα σήμερα. Και για το Σιμίτι βέβαια. Για ένα-ένα παιδιά. Έτσι. Λοιπόν, και τι έγινε τότε? Γιατί εσάς κόντευε να σας φάνε, όπως και τον Καλλιντερίδη μετά κάποια στιγμή. Και αν δεν ήταν, ποιος ήταν ποιος σας έσωσε εκεί στο δικαστήριο, στη δίκη της Βουλής? Στη Βουλή συγχρόνως περίπου τα ίδια επέφερε και ο Σάββας. Γιατί ανακριτής ήταν ο Καραδαφέρης. Προσέξτε κάτι, τι ακριβώς έγινε στη Βουλή. Ξαφνικά βρεθήκαν όλοι οι βουλευτές, των οποίων πάρα πολλοί από αυτούς που ήταν στην Επιτροπή να δούνε γιατί ήρθε ο Τσαλάν στην Ελλάδα, είχαν υπογράψει για να έρθει ο Τσαλάν στην Ελλάδα. Ακούτε τώρα κυρίες και κύριοι, οι βουλευτές, εδώ έχουμε όλες τις υπογραφές. Αυτό το βιβλίο έχει όλες τις υπογραφές όλων των βουλευτών. Εδώ. Όλα. Πολλοί από αυτούς ήταν στη Βουλή τότε. Ναι. Και είχαν υπογράψει. Ένας δε από αυτούς από το βιβλίο. Κύριε Πρόεδρε Δημοκρατίας, και εσείς είσαστε εδώ μέσα. Ναι. Το έχει πάρει το βιβλίο μου ο Πρόεδρος Δημοκρατίας. Και τι σας είπε? Σας είπε ότι έχετε δίκιο. Μάλιστα. Μάλιστα. Ευτυχώς, Προκόπη. Και τι έγινε στην εξέταση τότε? Πέσανε πάνω σας. Ένας από αυτούς ο οποίος έπεσε πάνω μου και έπεσε επίσης από ό,τι θυμάμαι και στο Σάββατο Καλλιντερίδη επίσης, φωνάζανε όλοι μαζί. Ένας από την ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, ονόντας ο Ζαφυρόπουλος, κάτι πήγε να πει ως δικηγόρος, ως νομικός, και του βάλανε τις φωνές. Είσαι και εσύ, λέει, δικηγόρος στην Αξάκη. Όπως καθόμουν εγώ εκεί ακίνητος, τότε με πλησίασε ένας βουλευτής, δεν θυμάμαι αν ήταν στην Νέα Δημοκρατία, είχε γίνει ήδη ανεξάρτητος, και μου λέει: άνθρωπέ μου, δώσε άδεια να ανοίξω το τηλέφωνό σου, μη σε δούμε με κάνα λαιμό σπασμένο σε κάνα χαντάκι. Ποιος ήταν αυτός? Τότε το γνώρισα τον Γιώργο Καρατζαφέρη. Άρε, Πρόεδρε. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Παρόλο, αυτά τα έχω, τα ξέρω. Αντιδράσανε, είμαι έτοιμος να τα γράψω σε ένα βιβλίο. Αντιδράσανε οι βουλευτές, οι γραμματείες. Άκου τώρα, Δημήτρη, τι βγαίνει. Είναι φανταστικά πράγματα, φοβερά πράγματα αυτά. Άνθρωποι οι οποίοι υπογράψανε να έρθει ο Τσαλάν στην Ελλάδα. Μετά κυνηγούσανε τον Αξάκη και τον Καλλιντερίδη, γιατί λέει αυτοί αφήνονται που τον έφεραν. Εδώ είναι η πλάκα. Ένας μάλιστα, όπως γράφει και στο βιβλίο του Σάββας, λέει μετά από πολύ καιρό, ας πούμε, αφού τον είχε παραλάβει και τον είχε πιέσει άγρια στη Βουλή, λέει, τον είδε σε ένα αεροπλάνο, τον γράφει μέσα και λέει: με συγχωρεί, Σάββα, λέει, αλλά το έκανα για να στηρίξω το σημείο. Και ξέρεις, τον έσωσε τον κύριο Αρχιπλίαρχο. Και κυρίες και κύριοι, αυτό που είπε τότε ο Καραζαφέρης, του είπε: δώσε το τηλέφωνό σου, το κινητό, να πάρουμε να δούμε σε ποιους έχεις τηλεφωνήσει. Έτσι. Και ποιοι έχουν τηλεφωνήσει σε σένα. Και τα τηλεφωνήματα όλα ήταν στον Πάγκαλο. Και αλλού. Και αλλού βέβαια, αλλά και στον Πάγκαλο. Και ήταν απατεώνες. Απατεώνες! Μια ζωή! Μια ζωή απατεώνες, ρε παιδί μου. Πολιτικοί απατεώνες. Πάμε τώρα στο Σάββα. Σάββα, για να δούμε τη δική σου ιστορία. Εσύ ήσουν πολλά χρόνια πράκτορας των μυστικών υπηρεσιών στην Τουρκία και ξαφνικά γυρίζεις στην Ελλάδα. Όταν ήρθε ο Τσαλάν το πρωί της 8 Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος, του 1998, με κάλεσε ο Μακαρίτης ο Σταυρακάκης. Διοικητής ΕΕΠ, να τα λέμε, γιατί ναι, μπορεί να μην τα ξέρει. Ναι, και μου είπε ότι έρχεται, μάλλον ήρθε ο Τσαλάν στην Ελλάδα, πάμε στο αεροδρόμιο. Πήγαμε στο αεροδρόμιο και εκεί είδα τον Τσαλάν, ήρθε στην Ελλάδα με δύο συνοδούς της Υπηρεσίας Πληροφοριών της Συρίας και μία γραμματέα του, ο οποίος είπε ότι είναι ενήμερη η κυβέρνηση. Είχε γίνει κάποια λάθος συνεννόηση και, εν πάση περιπτώσει, μετά από διαπραγματεύσεις που διήρκησαν 6-7 ώρες, ο πτέραρχος Σταυρακάκης ήταν αυτός που έκανε τις διαπραγματεύσεις, εγώ έκανα το διερμηνέα. Τελικώς βρέθηκε η λύση και τον συνόδευσα εγώ στη Μόσχα.
Έμεινε 33 μέρες στη Μόσχα. Στη συνέχεια από τη Μόσχα πήγε στην Ιταλία. Έμεινε 66 μέρες στην Ιταλία. Πρέπει να πούμε, σαν να καταλάβει ο κόσμος, ότι μαζί του ήταν η κοπέλα η οποία το συνόδευε πάντα. Εντάξει, στην Ρωσία και ιδιαίτερα στην Ιταλία είχε και άλλους ανθρώπους οι οποίοι... Εν πάση περιπτώσει, γρήγορα, 66 μέρες έμενε στην Ιταλία. Στην Ιταλία πιέστηκε ασφυκτικά από την κυβέρνηση Νταλέμα, η οποία είχε δώσει την άδεια για να πάει στην Ιταλία. Πιέστηκε ασφυκτικά, τον απείλησαν ότι θα του σκοτώσει η μαφία. Αναγκάστηκε λοιπόν, για να μην πέσει η κυβέρνηση Νταλέμα, να ξαναγυρίσει στη Ρωσία, και από τη Ρωσία, αφού έμεινε 3-4 μέρες εκεί, επισκέφθηκε η Μαντλίν Ολμπράιτ τον Γευγένη Πριμακόφ, τότε υπουργό εξωτερικών της Ρωσίας, και στην ουσία του έδειξαν την πόρτα. Η τελευταία, η μοναδική, ο μοναδικός προορισμός ήταν η Ελλάδα. Στην Ελλάδα ήρθε με την μεσαλόβηση πολιτικών από το κυβερνών κόμμα τότε. Εξ όσων γνωρίζω, ο κύριος Νατσάκης χρησιμοποιήθηκε χωρίς να ξέρει τι και πώς. Την τελευταία στιγμή τον πήραν για να είναι ένας Έλληνας να τον συνοδεύσει από την Μόσχα εδώ. Τα είχαν κανονίσει πολιτικοί του κυβερνώντος κόμματος, όπως είπαμε. Ήρθε στην Ελλάδα και στην Ελλάδα τον εγκατέλειψαν αυτοί που τον έφεραν στα χέρια της κυβέρνησης. Ήταν λάθος να πάει στα χέρια της κυβέρνησης. Καταρχάς ήταν λάθος να έρθει στην Ελλάδα. Της ελληνικής κυβέρνησης. Ναι, ήταν λάθος να έρθει αυτό στην Ελλάδα. Αυτό που αναφέρει, Σάβα, και ο κύριος Νταξάκης στο βιβλίο του, το διάβασα, κυρίες και κύριοι, το βιβλίο όλο σήμερα. Σε μισή ώρα κατόρθωσα και το διάβασα το βιβλίο, είναι απίστευτο. Και λέει, μάλιστα, η άποψή μου, λέει ο κύριος Νταξάκης, όπως και η δική σου τώρα, ήταν να μείνει στην Ιταλία. Ναι. Φοβότανε, κάτι φοβότανε ο αρχιπλήρχος. Τον απείλησαν στην Ιταλία ότι θα του σκοτώσει η μαφία. Ναι, αλλά εδώ κάτι φοβότανε και δεν ήθελε να έρθει στην Ελλάδα. Κάτι είχε υποψιαστεί. Κοιτάξτε, ήταν κάτι. Εγώ είχα υποψιαστεί πολλά πράγματα από πολύ πριν. Με το που άλλαξε η κυβέρνηση από τον, όταν αρρώστησε ο Ανδρέας Παπανδρέου το 1996 και ήρθε η κυβέρνηση Μύτη, άλλαξε συγχρόνως και η διοίκηση της ΕΕΠ. Έφυγε ο Μακαρίτης, ο Ναύαρχος, ο Λεωνίδας Βασιλικόπουλος, και παρέλαβε ο Σταυρακάκης. Ακριβώς την ίδια μέρα, το ίδιο βράδυ που ήταν η παραλαβή εν εξελίξη, ξαφνικά μια ομάδα της ΕΕΠ με κυβερνητική εντολή πήγε σε ένα σπίτι στη Δάφνη, στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, όπου το ξέρανε όλοι. Ήταν ένα σπίτι στο οποίο πηγαίνανε στελέχη του ΠΚΚ για να πάνε είτε προς Γερμανία ή να γυρίσουν, γνωστά. Ήτανε μέσα 20 στελέχη. Με εντολή, λέει, μιας ξένης υπηρεσίας, ότι υπάρχουν τρομοκράτες, λέει, εκεί, της Μπέντε, η Μπέντε είναι η αντίστοιχη ΕΕΠ της Γερμανίας, να πάτε να ψάξετε. Λες και δεν ξέρανε, αφού και η ΕΕΠ το ήξερε και το φύλαγε το σπίτι, και η ελληνική αστυνομία. Και ξαφνικά μπήκανε μέσα, αρπάξανε τους Κούρδους, οι οποίοι Κούρδοι, βάσει των εντολών του Ωτσαλάν, όταν ερχόντουσαν σε αντιπαράθεση με την ελληνική αστυνομία, δεν προβάλλανε καμία αντίσταση, και τους ανεβάσανε στο 12ο όροφο στη Γάδα για να πάρουν δακτυλικά αποτυπώματα. Και πήγατε εσείς και τους ανεβάσατε να δείτε. Και για να τα πάρουν, τους ήμουν στην Πέντε. Και βέβαια η Πέντε θα δώσει στην Τουρκία. Με ειδοποιεί ο Λεωνίδας Βασιλικόπουλος, ανεβαίνω πολίτης τότε, γιατί λένε πώς ήσουν πολίτης. Ένας πολίτης 12 η ώρα τη νύχτα μπαίνει με στη Γάδα, ανεβαίνει στο 12ο όρο, τους βγάζει από τα κελιά, ενώ του είχαν πάρει αποτυπώματα, τα αρπάζω ό,τι υπήρχε και τα βάζω στην τσέπη μου και να σκίσω μετά, τους κατεβάζω και τους φεύγω. Και έφτασε στο σημείο τότε, και ντρέπουμε να το πω αυτό, ένας στρατηγός, Γεωργακόπουλος, βλέπει κάποιον 12 η ώρα τη νύχτα εκεί πάνω. Να βγάζει ανθρώπους από τα κελιά, να τους παίρνει και να γυρίσει να μου πει πολύ απλά. Πώς ήσατε, λέει, κύριε Νατσάκη, πώς μπήκατε, λέει, τέτοια ώρα μέσα. Μάλιστα. Κάποια στιγμή, λοιπόν, Σάβα, φεύγει. Αποφασίζεται από την ελληνική κυβέρνηση να σηκωθεί να φύγει ο Αμπντουλάχ Ωτσαλάν από την Ελλάδα και να πάει στην Κένια. Λοιπόν, όταν ήρθε στην Ελλάδα, είχα προτείνει στην κυβέρνηση να μην έρθει σε επαφή το ελληνικό κράτος και η κυβέρνηση μαζί του. Επειδή είχε έρθει κρυφά, είπα ότι θα δεχθούμε πιέσεις
από τις γνωστές δυνάμεις, τις ΗΠΑ και τις Τουρκίες, όλοι γνώριζαν ότι ήρθε στην Ελλάδα. Μην πιάνετε λοιπόν, μην έρχεστε σε επαφή μαζί του, διότι θα δεχτείτε πιέσεις και δεν θα ξέρετε τι να κάνετε. Έκαναν λοιπόν το λάθος να έρθουν σε επαφή μαζί του εκεί στο σπίτι της Δαμιανάκου που ήταν τη συγχωρεμένη, πέθανε κι αυτή, στη Νέα Μάκρη. Τελικώς τον πήρε στα χέρια της η κυβέρνηση και κάτω από το βάρος τεράστιων πιέσεων που δέχθηκε, εκτιμώ, από τις ΗΠΑ, αναγκάστηκε να του δείξει το δρόμο προς μια χώρα της Αφρικής. Γιατί αυτό ήταν ένα σχέδιο από την Ιταλία ακόμα. Να τον μεταφέρουν σε μια χώρα της Αφρικής και εκεί που δεν λειτουργεί το κράτος δικαίου να τον συλλάβουν και να τον παραδώσουν στους Τούρκους. Τελικώς αυτό έγινε. Δημιουργήθηκαν όλες οι προτάσεις που γινόταν, ήταν αδιέξοδες. Η μόνη διέξοδος που το δείξανε ήταν η Αφρική. Δέχθηκε τελικώς να πάει σε μια αφρικανική χώρα και εκεί στο Ναϊρόμπι προσπαθήσαμε να υπερασπιστούμε αυτόν τον άνθρωπο, να τον προστατέψουμε. Γράφεις και εσύ και ο κύριος Ναξάκης στα βιβλία σας ότι εσύ, ότι αυτή την πίεση που δέχτηκα σαν ενεργεία αξιωματικός, καλύτερα να μην τη δεχθεί κανένας ποτέ του, ήταν σαν να έμπαινες σε φωτιά και ατσάλι μέσα. Φοβερή πίεση. Γράφει και ο κύριος Ναξάκης ότι σε πίεσαν υπερβολικά να παραδώσεις τον Οτσαλάν. Ακούστε, θέλω, πρέπει εδώ να βλέπουμε πω... τον Σάββατο Καλδερίδη όταν ήταν. Αυτό είναι η στιγμή που βγαίναμε από την πρεσβεία για να επιβαστούμε στα αυτοκίνητα. Μπράβο, είναι στο Ναϊρόμπι. Στο Ναϊρόμπι. Αυτό, τη στιγμή που βγαίνετε από την πρεσβεία, υπήρχαν τα αυτοκίνητα το ένα μετά το άλλο. Τον Οτσαλάν δεν σας αφήσανε να πάρουν τον Οτσαλάν ούτε την κοπέλα η οποία ήταν μαζί του, έτσι. Λοιπόν, εδώ είμαστε στην καθοδόν προς το αεροδρόμιο. Εδώ να πούμε το εξής, ότι όταν τελικώς έγινε προσπαθήσαμε να τον υπερασπιστούμε, να προστατέψουμε τον άνθρωπο, πρέπει εδώ να μνημονεύσω, όπως έχω υποχρέωση, ηθική υποχρέωση, να μνημονεύσω τον πρέσβη, τον κύριο Κοστούλα, ο οποίος κατά την άποψή μου θα πρέπει να μπει στο πάνθεο των Ελλήνων διπλωματών, έδωσε πραγματικά τη ζωή του, θυσίασε την καριέρα του για τα συμφέροντα της πατρίδας μας κυρίως, για να μην καταρακωθεί η εικόνα της και αμαυρωθεί η εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό, αλλά και να προστατέψει τον άνθρωπο που το έστειλαν εκεί για να τον προστατέψει. Ο άνθρωπος ήταν ασθενής τότε, είχε ένα πρόβλημα με το πόδι, θα μπορούσε να πάει στο νοσοκομείο. Τον παρότρινα μάλιστα να πάει στο νοσοκομείο και ο ίδιος είπε ότι εγώ δεν λιποτακτώ, θα καθίσω, ξέρω ότι αυτό θα το πληρώσω ακριβά, αλλά δεν θα λιποτακτήσω. Να δούμε εδώ και το διαβατήριο, Σάβα, γιατί μας το έφερε τώρα ο κύριος Ναξάκης. Να προσθέσω κάτι, ναι. Ότι υπάρχει η άκρος απόλυτη. Με αυτό το όνομα, Δημήτρη Φιλιππίδη, να ξέρουν ο κόσμος, Μαύρος, έτσι, Λάζαρος Μαύρος, από την Λευκοσία, αυτό το διαβατήριο κυκλοφορούσε στο τέλος ο Αβουλάχ, ο Τσαλάν. Να μου επιτρέψετε, κύριε Μιλωνάκη, να πω το εξής. Αυτή τη στιγμή, όταν ήταν να παραλάβουν τον Τσαλάν για να ξεκινήσω ταξίδι, ήθανε να μου ζητήσουν το διαβατήριο, νομίζοντας ότι είχα να κάνω με Έλληνες, έδωσα το διαβατήριο αυτό. Και εν γνώση τους, η ελληνική κυβέρνηση, ότι τον παραδίδει στους Τούρκους, για να τον αναγκάσει να βγει από το ελληνικό έδαφος της πρεσβείας, λέγοντάς του ότι θα πάει στην Ολλανδία που έπρεπε να έχει το διαβατήριο, του άφησε το διαβατήριο επίτηδες μέσα. Για το προβλήμα οι Τούρκοι να το κάνουν πειράλι. Γιατί η συνωμοσία δεν ήταν μόνο έτσι ακριβώς. Όταν εγώ πήγα να τον παραλάβω από τη Ρωσία σε μια κατάσταση χάλια, σε ένα μικρό αεροπλάνο που δεν τον αφήνανε να βγει από το αεροπλάνο ούτε για τη σωματική του ανάγκη και βρώμαγε, πριν φύγουμε να έρθουμε εδώ στην Ελλάδα, έρχεται ένας Ρώσος ξαφνικά μέσα στο αεροπλάνο, με πολιτικά προφανώς ανώτερος αξιωματούχος, και μου λέει: σας απαγορεύω να φύγετε, θα πάτε πρώτα στο Βουκουρέστι να πείτε ότι ζητάτε καύσιμα. Περιμένετε να δείτε. Εγώ ξαφνικά μόλις το ακούω αυτό κέρωσα. Η Ρουμανία είχε κάνει σύμβαση με την Τουρκία και είχε δώσει Κούρδους. Και τυχαία, προσέξτε το εντός εισαγωγικών, τυχαία. Στο Βουκουρέστι βρισκόταν κλιμάκιο της ΕΥΠ με το Σταυρακάκι και κλιμάκιο της ΜΙΤ μαζί. Τυχαίο ήταν. Μα τυχαία, πολύ τυχαία, εντός εισαγωγικών. Λοιπόν, Σαβά, και εσύ τώρα μένεις μετέωρος. Λοιπόν, τέλος πάντων, όταν παραδόθηκε ο Τσαλάν, μετά υπήρχε ένα πρόβλημα. Ο πρέσβης ο Κοστούλας με ενημέρωσε ότι υπάρχει κίνδυνος ασφάλειας πλέον για μας, γιατί ήμασταν οι μάρτυρες οι οποίοι βιώσαμε όλη αυτή την ιστορία.
Τότε δέχθηκα μία εντολή να, να πάω στο αεροδρόμιο. Είπα στο αεροδρόμιο δεν πρόκειται να πάω μόνος μου, γιατί αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Μου πρότειναν να έρθει ένα αυτοκίνητο της Αμερικανικής Πρεσβείας να με παραλάβει και να με πάει στο αεροδρόμιο. Και τότε είπα, είμαι Έλληνας αξιωματικός. Εάν δεν μπορεί η Ελλάδα να με οδηγήσει με ασφάλεια στο αεροδρόμιο και στη χώρα, να το κάνει αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αρνήθηκα να πάω με ένα αυτοκίνητο των Αμερικανών, γιατί τότε θα με φωτογράφιζαν μέσα στο αυτοκίνητο και όπως καταλαβαίνετε θα λέγανε, ορίστε, ο άνθρωπός τους τον πήρανε, του έκανε τη δουλειά και τον φέρνουν πίσω. Οι πιέσεις που δέχθηκε ο Σάββας ο Καλλιτερίδης όταν ήταν εκεί, στην πρεσβεία του Ναϊρόμπι, να πετάξει έξω τον Οτσαλάν. Ναι, με συγχωρείτε να πω, με μια φρασιολογία πεζοδρομίου, απευθύνοντας στο Σάββα Καλλιτερίδη, πέταξε τα βρωμόπανα έξω, δεν είναι βρωμόπανα. Ναι, τα διαβάζω μέσα. Μετά, πρόσεξε καλά, Σάββα, είναι λέει, τρεις υπουργοί. Αν δεν τον πετάξεις έξω, θα σε ξυλώσουν. Αυτό εδώ. Είναι γραμμένα σε επίσημη αναφορά. Σε επίσημη αναφορά, ναι. Του πρέσβη του Κοστούρα. Ακούτε, κυρίες και κύριοι. Τρεις υπουργοί και να μιλάει. Ποιος θα έδινε αυτές τις εντολές? Δεν έχει σημασία. Ακούστε, δεν έχει σημασία. Όταν η λογική του κατήφορου είναι ο πάτος. Ο κατήφορος που πήρε η πολιτική στην Ελλάδα δεν σταμάτησε τότε, συνεχίζεται. Και αν θέλετε, ένας από τους λόγους που δεν ασχολήθηκα με την πολιτική είναι γιατί είδα τόση βρωμιά και τόση ανηθικότητα που δεν θα ήθελα να γίνω μέρος αυτού του σώματος με κανένα αντίτιμο. Βρωμιά και ανηθικότητα. Το θέμα είναι ότι ένας άνθρωπος παραδόθηκε στον εχθρό του. Δεν είναι μόνο αυτό. Στη συνέχεια, όταν ήρθαμε στην Ελλάδα και πρωτού έρθουμε στην Ελλάδα, άρχισε η επιχείρηση της ηθικής εξόντωσης. Αφού δεν μπόρεσαν να μας σκοτώσουν φυσικό το τρόπο, άρχισε η επιχείρηση της ηθικής εξόντωσης. Και αν οι άνθρωποι, ο κύριος Κοστούλας δέχθηκε απίστευτο πόλεμο, απίστευτο πόλεμο και από το διπλωματικό σώμα, αντί να τον υποστηρίξουν οι συνάδελφοί του, του έδιναν συνεχώς πισόπλατες μαχαιριές και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εξωτερικών τον χτύπησε. Κύριο Πάγκαλο, λες. Τον χτύπησε όχι μόνον και άλλες και οι μεθεπόμενες κυβερνήσεις και οι ηγεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών. Και στη συνέχεια, φυσικά, και στον υποφαινόμενο έγιναν απίστευτες επιθέσεις από δημοσιογραφικούς κύκλους, από το ελληνικό βαθύ κράτος. Και θα έλεγα ότι αν δεν υπήρχε η προϊστορία και η εμπειρία να προστατεύω τον εαυτό μου, νομίζω ότι ίσως να μην ήμουν είτε εν ζωή και να μην είχα. Πάντως, περάσατε πολλά και ο κύριος. Θέλω να τονίσω το εξής. Ξάκης και εσύ. Να τονίσω, γιατί δεν είναι εύκολα πράγματα να σε κατηγορούν μετά. Δύο λεπτά. Να τονίσουμε το εξής. Ναι, για να πω το άκλημα. Η PASC ΔΕΙΠ, η συνδικαλιστική οργάνωση της. Μισό λεπτό. Ναι. Θέλει να κάνει μια παρέμβαση. Άκουσε προφανώς, μας παρακολουθεί και τον ευχαριστούμε για αυτόν. Ο πρόεδρος του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, επειδή αναφέρατε το όνομά του, ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Πρόεδρε, καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μελονάκη. Χαιρετίζω την πολύ καλή παρέα που έχετε εκεί. Τα πράγματα σε γενικές γραμμές είναι ακριβώς όπως τα άκουσα. Πρέπει να πω ότι ήμουν ένας εκ των ανακριτών της Επιτροπής τότε, μέσα στο Κοινοβούλιο. Από την πρώτη στιγμή, πριν κληθεί ο κύριος Ναξάκης, τρόμαξα, γιατί είδα ότι το σύνολο ήταν εναντίον αυτής της υποθέσεως. Δηλαδή θεωρούσαν ότι ο Ναξάκης έπρεπε να διαλυθεί, να κονιορτοποιηθεί, να εξοβελιστεί. Θυμάμαι λοιπόν τότε στις συνεδριάσεις ένα επιθετικό χρώμα. Δεν ήταν το χρώμα να βοηθήσουμε, να καθαρίσουμε τους Έλληνες ή όποιοι ενεπλάξαν. Κανείς δεν ήθελε να φανεί ότι είχε εμπλακεί, μα κανείς δεν ήθελε. Εγώ κάθισα τότε δίπλα στον Αξάκη, απέναντι από εκεί που βρισκόντουσαν οι υπόλοιποι βουλευτές ανακρίτες, και μίλησα τελευταίος και πράγματι του είπα, κύριε Αξάκη, έχετε ωραία κινητά, και πετάει το πρόσωπο και λέει, τι μας ενδιαφέρει εμάς τα κινητά του Αξάκη. Μας ενδιαφέρει, λέω, για να δούμε με ποιους μίλησε εκείνο το βράδυ. Και απεκαλύφθη ότι υπήρξαν μια σειρά τηλεφωνικών επαφών με τον κύριο Πάγκαλο. Απεκαλύφθη ότι συναντηθήκανε κάπου στο Μακρυγιάννη, το θυμίζω εις τον κύριο Αρχιπλίαρχο αυτό,
και πήγανε με το αυτοκίνητο πάνω στο Λυκαβητό για να συζητήσουν τι πρέπει να γίνει. Είναι έτσι, κύριε Αρχιεπλήρχε? Απευθύνομαι στον κύριο. Άκουσε, λέει ναι. Λοιπόν, έτσι λοιπόν εφάνει η εμπλοκή της κυβερνήσεως. Αυτοί λοιπόν ενεπλάκησαν, αλλά μόλις ήταν το πράγμα ότι αγρίεψε, πούλησαν τον Αξάκη, και όχι μόνο πούλησαν τον Αξάκη, πήγαν διστήσουν. Θυμάμαι πράγματι ο κύριος Σάβας Καλλιτερίδης, ο οποίος ενεφανίστη μέσα στη Βουλή ως δεν ήθιστε, με τη στολή του, με τη μεγαλοπρέπεια, με τα παράσημά του, και υπήρξε μια πράγματι εντυπωσιακή εικόνα και περιέγραψε αυτά που περίπου άκουσα και τώρα. Η αλήθεια τώρα παραπέρα από εκεί. Η αλήθεια είναι ότι ο Πρέβης ο Κοστούλας, ένας εξαίρετος διπλωμάτης, τον είχε η Ελλάδα χρόνια γενικό πρόξενο στο Λονδίνο, όπου είχαμε κάνει πράγματα και θαύματα, είχαμε ανακαλύψει, και προφανώς ο κύριος Καλλιτερίδης να το γνώριζε γιατί ασχολείται με Τουρκία, είχαμε ανακαλύψει ολόκληρη γιάφκα στο βόρειο Λονδίνο Τούρκων, η οποία πάει στην Αγγλία, και είχαν κόψει το όνομά τους. Δηλαδή, λέω ένα παράδειγμα, Τσαβούτσογλου, και λέγονταν Τσάβες. Οπότε δεν μπορούσα να καταλάβεις ότι είναι Τούρκος. Αυτοί δεν ενέχονται, όπως είχαμε ψάξει και είχαμε βρει πρωτοστατούτος του Κοστούλα, ότι ήταν υπεύθυνοι για τις πυρκαγιές που μπαίνουν εκεί την εποχή στην Ελλάδα. Κλείνω αυτό. Θέλω να πω ότι ήταν ένας άξιος διπλωμάτης. Βλέπουμε και τον πρέσβη, τον κύριο Κοστούλα. Έτσι, εκπληκτικός. Πράγματι και θυσιάστηκε. Εκεί την εποχή όμως ο κύριος Κοστούλας φιλοξενούσε στο σπίτι του μία γνωστή καλλιτέχνηδα από την Ελλάδα, τις οποίες άρεσαν πολύ τα σαφάρι κτλ. Εκείνη λοιπόν, βλέποντας τις ειδήσεις, γύρισε και του είπε, Γιώργο, αυτός ο κύριος που έχουμε πίσω δεν μοιάζει με αυτό που είναι στην τηλεόραση. Είχαν γίνει πλέον τα αποκαλυπτήρια του κυρίου Οτσαλάν. Τώρα, ποια υπήρξε η δράση της κυρίας, δεν θέλω να συνεχίσω περισσότερο. Παραπέμπω βέβαια στα πρακτικά της Βουλής, που ίσως ο επιμελής αναγνώσεις βρει κάποια πράγματα. Επροδόθη από μια σπόντα την οποία δεν ξέρει αρκετά καλά ο κόσμος. Τώρα, ότι η ομάδα Καλλιτερίδη έκανε το ότι ήταν δυνατόν να μπορέσει να ξεφύγει να κάνει, το έκανε. Αλλά μιλάμε τώρα για μια προσπάθεια απέλπιδα και ατελέσφορο, γιατί από πίσω ήταν οι Αμερικανοί, δεν ήταν οι Τούρκοι. Δηλαδή, ό,τι και να κάνανε, οι Αμερικανοί είχαν φτιάξει έτσι το πράγμα που να τον συλλάβουν και να τον πάνε στην Τουρκία. Δεν τον συνέλαβαν οι Τούρκοι, τον συνέλαβαν οι Αμερικανοί καθοδηγώντας τους Τούρκους. Όπερ σημαίνει με το σήμερα, όπου και σήμερα πιστεύω ότι πάλι έχει υποδαβληστεί, έχει υπονομευθεί η οποιαδήποτε προσπάθεια στεγαίω. Αυτά ως μια παρέμβαση, επειδή τα έζησα εκείνο το χρονικό διάστημα, 2-3 μήνες στη Βουλή, όπου όλοι ήθελαν να κρύψουν την αλήθεια, όλοι ήθελαν να εξαφανίσουν εκείνους οι οποίοι ενεπλάξαν, προεξάρχοντες του κυρίου Ναξάκη, να τον σβήσουν. Διεσώθη όμως. Τα ονόματα που είπατε κι εσείς και ο κύριος Ναξάκης είναι εδώ πέρα με την υπογραφή τους. Όλοι εδώ πέρα είναι, όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι ενώ είχαν υπογράψει να έρθει ο Οτσαλάν στην Ελλάδα, είναι αυτοί οι οποίοι κατηγορούσαν μετά τον Αξάκη. Αντώνη, έπρεπε να δεις την επιθετικότητα. Δηλαδή τον Αξάκη τον αντιμετωπίσαμε μέσα εκεί, τον τόπιζαν μέσα εκεί, ως παράσιτο, ότι έπρεπε να τον σφίσουν. Τι δεν έχουμε καμία δουλειά μαζί σου, που μιλήσαμε μαζί σου, τέτοιο το στυλ. Και η αποκάλυψη των αριθμών των τηλεφώνων τότε που πήραμε, και μάλιστα θυμάμαι ήταν της Vodafone. Εκείνη τη στιγμή έφερε ένα σεισμό μέσα στην Επιτροπή και άλλαξε το ρούν της διαδικασίας. Απεκαλύφθη ότι ήταν μια σειρά υπουργών στον κόλπο και ιδιαίτερα ο κύριος Πάγκαλος. Κύριος Πάγκαλος. Εκείνη τη στιγμή αρνείτο. Και πράγματι πρέπει να πω ότι τότε στο τελωνείο του αεροδρομίου του Ελληνικού υπήρξε δουλειά. Δηλαδή υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι δούλεψαν να μην ζητηθούν στοιχεία, ονόματα κτλ. Δηλαδή πέρασαν σαφώς με την εντολή της κυβερνήσεως, δεν μπορούσε διαφορετικά. Έτσι, δηλαδή δεν έτσι. Ψάξανε τον Οτσαλάν. Αυτά τα λέω γιατί ήταν πράγματι ένα έργο της κυβέρνησης που δεν μπορούσε να το σηκώσει, το φορτώσανε μετά στον Ναξάκη γιατί φοβήθηκαν, όπως συμβαίνει πάντα, τους Αμερικανούς. Αυτή είναι η ιστορία. Και σας αφήνω, συνεχίσετε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από τους πρωταγωνιστές. Και πιστεύω ότι θα μας συγχωρέσετε αν φάμε και 3-4-5 λεπτά
λίγο το δελτίο. Το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Αυτό είναι, Σάβα, αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι αυτά που λέτε εσείς, ο Ναξάκης, ο πρόεδρος του Λάος από Καραζαφέρης, ο οποίος ήταν, λέει, ανακριτής στην υπόθεση. Ναι, πρέπει να πούμε εδώ ότι την προανακριτική επιτροπή την ζήτησα εγώ. Με δήλωσή μου είπα να γίνει προανακριτική επιτροπή στη Βουλή. Δηλαδή, για να καταλάβω, πήγα να σας φάνε να σας τελειώσουν. Για να μάθει, για να μάθει ο κόσμος, για να μάθει ο κόσμος τι έγινε. Δυστυχώς όμως, αντί για εξεταστική επιτροπή, έγινε επιτροπή συγκάλυψης και εκεί οι ευθύνες. Ναι, όταν βλέπουμε τώρα και ακούς τον Καραζαφέρη και σου λέει, ήμουν ο μόνος ο οποίος πήγα δίπλα και του λέω. Δηλαδή, θα σας είχαν σαν το σκύλι Σαμπέλη θα πήγαινατε, δεν την γλιτώνει. Μπορώ να πω ότι για να κάνουμε και ένα μνημόσυνο στον αείμνηστο Γιάννο Κρανιδιώτη, ότι η έκθεση Κοστούλα, όταν είχαμε πάει στον Ναϊρόμπι, μας είπαν δεν θα υπάρχει τίποτα γραπτό για αυτή την υπόθεση. Και από τη στιγμή που το άκουσα αυτό, άρχισα να καταγράφω τα πάντα για να έχω ένα αποδεικτικό στοιχείο την επόμενη μέρα. Όμως, επίσημο χαρτί δεν υπήρχε. Όταν λοιπόν έγινε τελικώς η παράδοση, ο Γιάννος Κρανιδιώτης επικοινώνησε με τον κύριο Κοστούλα και του είπε. Παρακαλώ, του στείλε εγγράφος εντολή να αποστείλετε έγγραφη αναφορά, έκθεση γεγονότων της υπόθεσης. Καθίσαμε λοιπόν, αυτά που είχα καταγράψει στο ημερολόγιο, τα πάντα. Εδώ ο κύριος Ναξάκης, ό,τι γινόταν, έτσι συντάχθηκε. Εδώ πέρα όλα τα κρύπτο, τα οποία παίρνατε στον αερόπιο. Έτσι αυτό... συντάχθηκε, αυτά είναι από το βιβλίο μου, ναι. Έτσι συντάχθηκε η έκθεση Κοστούλα, η οποία αποτέλεσε και τη θωράκησή μας, γιατί χωρίς την έκθεση Κοστούλα πιστεύω ότι δεν θα μπορούσαμε να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας με τον τρόπο που το κάναμε. Αυτό που βλέπετε είναι μέσα από το βιβλίο. Είναι στο βιβλίο του Σάβα του Σάβα, από το οποίο εγώ πήρα ουσιαστικά τα κομμάτια, τα σκληρά δηλαδή, και τα φωτογράφησα στην κυριολεξία για να τα δείξουμε δηλαδή. Πάντως δεν ξέρω, αλλά είναι δύο βιβλία, κυρίες και κύριοι. Αυτό που βγαίνει τώρα, που θα παρουσιαστεί στις 28 Φεβρουαρίου, όπως είπαμε, του κυρίου Ναξάκη, το οποίο είναι. Ξεκινάει λίγο πιο μπροστά από ότι ξεκινάει Σάβα, το δικό σου ή το δικό βιβλίο. Εδώ, ακούστε εδώ, πρέπει να πούμε το εξής, ότι γιατί μπορεί να γίνουν και παρεξηγήσεις. Τα βιβλία δεν γράφτηκαν για οποιοδήποτε, ούτε για λόγους ιστοροφημίας, ούτε ηρωοποίησης κανενός. Τα βιβλία έγιναν ως, κάτω από ένα αίσθημα ευθύνης, για να μάθουν, είναι μια ιστορική μαρτυρία τουλάχιστον το δικό μου, ναι. Για να αφήσουμε στους μελετητές το αύριο στοιχεία αξιόπιστα για το τι ακριβώς έγινε. Και αν κάποιος πραγματικά έχει να πει κάτι επί αυτών που έγιναν ή έχει κάποια αντίρρηση, μπορεί να την εκφράσει επωνύμως και να πει ωραία. Ότι αυτό ισχύει ή δεν ωραία. Ισχύει. Το τελευταίο λοιπόν για να κλείσουμε. Να προσθέσω και εγώ το εξής. Η άποψη που το έγραψα έκανε αυτή τη χρονική αναδρομή συνδυάζοντας τρεις εθνικές ντροπές. Την εγκατάληψη της Κύπρου του 1974, που τη ζήσαμε νέοι αξιωματικοί, τα Ίμια, και αφιερώνω βέβαια και το βιβλίο στους τρεις συναδέλφους μου του πολεμικού ναυτικού που έπεσαν στα Ίμια. Το βλέπουμε αφιερωμένο. Και συγχρόνως και σε μια άλλη τρίτη ντροπή, την παράδοση ενός συμμάχου ηγέτη στους εχθρούς του, που είναι και δικοί μας εχθροί, στους Τούρκους. Από την... Έδειξα επίσης τη λάσπη που έπεσε εμψυχρό στους, από τους πολιτικούς, τους ενστόλους, και επίσης από την αναφορά Κοστούλα φωτογράφησα ορισμένα πράγματα τα οποία καλό είναι να τα βλέπει. Αυτά ήταν γραμμένα βέβαια μέσα στο βιβλίο, αλλά αυτές είναι οι διαταγές που έπαιρνε ο Σάββας Καλλιτερίδης. Πετάξτε τον έξω από την πρεσβεία. Βρείτε φουσκωτούς να τον πετάξουν έξω. Πήρε εντολή ο Γιώργος ο Κοστούλας να ψάξει στην Γένεια εντολή. Μην τα λέμε όλα, γιατί πρέπει να πάρουμε και το βιβλίο του διαβάσει ο κόσμος για να τα δει. Εντολή από τον Υπουργό Εξωτερικών τον Μάγκαλο. Ψάξε να βρεις φουσκωτούς να πετάξουν έξω. Πετάξτε λοιπόν, αυτές είναι λίγα από αυτά τα οποία είχε δώσει εντολές, οι οποίες έδινε η ελληνική κυβέρνηση υπό τον κύριο Πάγκαλο βέβαια. Πετάξτε τον έξω, βρείτε φουσκωτός να τον τελειώσουν, πετάξτε τον μέσα σε ντόνι έξω από ένα ξενοδοχείο, να φύγει από την πρεσβεία και όπου να το φάνε τα σκυλιά. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Έτσι κύριε Πάγκαλε. Έτσι κύριε Πάγκαλε. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Δεν πρόδωσες. Ποτέ δεν προδίδεις.
Πρωτέ. Και τη σημαία πρόδωσε στα Ίμια και τον Οτσαλάν πρόδωσε. Και σήμερα προδίδει την πατρίδα όταν λε: καλά κάναμε και παίρναμε μαύρα λεφτά από τι ζήμε. Και επικροτεί το 1 εκατομμύριο που έφερε ο άλλο στα ταμεία του Πασόκ. Γιατί όλοι λέει: παίρνατε από επιχειρηματίε και από εταιρείε. Με σένα προεξάρχοντο. Και εσύ τη δήλωσή σου λέω. Ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα. Και τώρα, πού είναι το αφημί σα. 150 εκατομμύρια που χρωστάτε, ποιος θα πληρώσει? Κανένας βέβαια. Ο ελληνικός λαός, κύριε Πάγκαλη, το Πασόκ, δεν πρόκειται να πληρώσει τίποτα. Άλλο αφημί είναι τώρα στη Δημοκρατική Συμπαράταξη. Άλλο θα πάρει αύριο στο κίνημα αλλαγής. Κοροϊδεύετε τον κόσμο. Ποιο κοροϊδεύετε τον κόσμο? Έχετε προδώσει την πατρίδα μας. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τον κύριο. Ένα τελευταίο. Ναι, δευτερόλεπτα όμως, παρακαλώ, δεν έχω χρόνο. 5 δευτερόλεπτα υπήρχαν, για να πούμε αυτή τη στιγμή, υπήρχαν όμως πάντως και πολιτικοί. Μπήκαν μέσα στο Κουρδιστάν, στο βάθος του Κουρδιστάν, στο Λίτσε, μόλις το είχαν κάψει οι Τούρκοι. Εμείς όταν κάναμε την αποστολή. Τα διαβάσα, τα δούμε. Στην αποστολή αυτή ήταν οι εξής. Ήταν ο Βουνάτσος, ο Πάνος ο Καμένος. Ο Ηλίας ο Παπαηλίας. Το ρισκάρανε και μπήκανε μέσα στο Λίτσε μόλις το είχαν κάψει. Εμείς δεν το ξέραμε όταν κάναμε την αποστολή αυτή. Οι εικόνες είναι εδώ, από τις φωτογραφίες. Όλα μέσα. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, ο Τσαλάν λοιπόν, 28 Φεβρουαρίου, στο Δημαρχείο Αμαρουσίου. Στο Δημαρχείο Αμαρουσίου, το απόγευμα, 7 η ώρα το απόγευμα, θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου. Και βέβαια, όποιος θέλει να πάει να το πάρει, είναι απίστευτα βιβλία αυτά. Και δεν λέω και το ξέρετε το άλλο, η ώρα της αλήθειας του Σάββατου Καλλιντερίδη, παλιό βιβλίο, αλλά το οποίο έχει γίνει best seller. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και τους δυο σας και σας, κύριε Ναξάκη. Καλή επιτυχία στο βιβλίο, Σάββα μου. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ και σένα. Δεν είπαμε γιατί έχουμε να πούμε πολλά εδώ για τη Τουρκία κτλ. Αλλά μια άλλη φορά, γιατί φάγαμε την ώρα με τον Οτσαλάν σήμερα και την παράδοσή του. Ευχαριστώ και τους δυο σας. Δημήτρη. Για τώρα, καταλαβαίνεις τώρα τι γίνεται. Για πες μας τώρα τι γίνεται εκεί πέρα. Να πω πολύ γρήγορα. Καταρχάς ότι ο αέρας μπορεί να πάρει τη σημαία, αλλά πήρε και τον άπο. Δυστυχώς ήμουν φοιτητής στην Αγγλία τότε και έκανα την πτυχιακή μου πάνω στη δημιουργία μιας βιώσιμης λύσης για τη δημιουργία του Κουρδιστάν. Οι άνθρωποι, οι Κούρδοι, οι οποίοι ήρθαν κλαίγοντας εκείνη τη νύχτα για να μας πούν τα νέα, είναι κάτι το οποίο ακόμα με συγκλονίζει και κάτι για το οποίο ακόμα νιώθω ντροπή για την κυβέρνησή μας. Η ιστορία δυστυχώς επαναλαμβάνεται. Να πω επίσης ότι αποφασίστηκε χθες αργά το βράδυ, 18 Μαρτίου, θα γίνει το μεγάλο συλλαλητήριο, πανεμερικανικό συλλαλητήριο της ομογένειας και όχι μόνο, έξω από τα Ηνωμένα Έθνη, εκεί όπου όμως θα δώσουμε όλοι το βροντερό παρόν για να στείλουμε το μήνυμα «Ο αγώνας συνεχίζεται» και να βγάλουμε και μια είδηση. Αν χρειαστεί, θα γίνει και τρίτο μεγάλο συλλαλητήριο στην πατρίδα. Δεν θα αφήσουμε αυτούς οι οποίοι φέρονται να έχουν ήδη υπογράψει και να έχουν ήδη δεχτεί την παραχώρηση του ονόματος της Μακεδονίας, δεν θα το παραδώσουμε, όπως δεν θα παραδώσουμε ούτε μία σπιθαμία από τη γη. Σήμερα το που μιλάγαμε τώρα είχε συνάντηση ο Ερντογάν με τον Υπουργό Εξωτερικών της Αμερικής. Έτσι, έχουμε κανένα νέο. Το βασικό, για να μην γελιόμαστε, δεν είναι το Αιγαίο το βασικό κομμάτι, είναι το τι γίνεται με τους Κούρδους αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι. Οι Κούρδοι οι οποίοι παίρνουν οπλισμό από την αμερικανική πλευρά. Μα το αρνήθηκε η αμερικανική πλευρά, το αρνείται, λέει: εμείς δεν δώσαμε ούτε οπλισμό, ούτε βοηθάμε τους Κούρδους, ούτε τίποτα. Τι φοβούνται την Τουρκία οι Αμερικανοί, δεν καταλαβαίνω. Νομίζω ότι και να συμβαίνει αυτό δεν θα το λέγανε ούτως ή άλλως. Δυστυχώς όμως βλέπουμε έναν Ερντογάν υπό την ανοχή των Αμερικανών, υπό την ανοχή των Ευρωπαίων, να κάνει πλάκα με μια κυβέρνηση η οποία αποδεικνύεται πολύ μικρότερη των περιστάσεων, τη δική μας κυβέρνηση. Δημήτρη, ένα άλλο τελευταίο σε παρακαλώ. 17 Βεβαίως. Νεκροί, πάνω από 50 τραυματίες στο Πόρκλαντ, ένα σχολικό συγκρότημα, μπήκε μέσα ένα παιδί με ψυχολογικά προβλήματα, τι να πω, με ένα αυτόματο, αλφακάπα, με χειροβοβίδες, με ασφυξιογόνες μάξεις, τι έγινε εκεί πέρα? Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Στη Φλόριδα, ένα παιδί το οποίο είχε αποβληθεί από το σχολείο γιατί ήδη είχε ένα ιστορικό περίεργο. Δυστυχώς, αν δεν είναι το πρώτο και δυστυχώς δεν είναι το τελευταίο περιστατικό, πριν από λίγη ώρα ο πρόεδρος Τραμπ έκανε διάγγελμα στον αμερικανικό λαό. 17 όμως άνθρωποι, εκ των οποίων τα περισσότερα παιδιά, και δυστυχώς για ακόμα μια φορά ο εχθρός είναι εδώ μέσα. Για ακόμα μια φορά βλέπουμε ότι ουσιαστικά
θερίζουμε ό,τι σπήραμε και σπέρνουμε δυστυχώς αέρα, θερίζουμε θύελλες. Η κατάσταση είναι δραματική, είναι ένα περιστατικό το οποίο παρακολούθησε από πολύ κοντά, Αντώνη, όπως και στο Sandy Hook το 2012. Δυστυχώς δεν είναι το τελευταίο και δυστυχώς υπάρχει κάτι πολύ λάθος στην αμερικανική κοινωνία, το οποίο ενώ ξέρουμε τι είναι, δυστυχώς κάποιοι συνεχίζουν να κλείνουν τα μάτια. Δημήτρη Φιλιππίδη, σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε τον Ελλάς FM. Ευχαριστούμε όλη την ομογένεια σε όλο τον κόσμο, κυρίως στην Αμερική, στον Καναδά, στην Ευρώπη. Να είστε καλά. Καλή σου νύχτα. Συνέχισε, Αντώνη. Αντώνη, συνέχισε αυτό που κάνεις. Παίρνουμε πάρα πολλά μηνύματα καθημερινά. Συνέχισε αυτό που κάνεις μαζί με τον Ελλάς FM. Θα κάνουμε τον δικό μας αγώνα, γιατί αξίζει για αυτή την πατρίδα. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ. Καληνύχτα, καληνύχτα, καληνύχτα. Λοιπόν, υπάρχουν άνθρωποι. Επιχειρηματίες, πατριώτες Έλληνες, οι οποίοι είχαν βοηθήσει, έχουν βοηθήσει το Κουρδιστάν και ακόμα και τώρα. Ωραία. Και αυτός είναι, μπορώ να αναφέρω, και ένας χορηγός του βιβλίου μας, ο Χρήστος ο Φλάμπουρας της Πόρτο Πετρόλ. Ένας πατριώτης. Ωραία. Που σκέπτεται Ορθοδοξία και Ελλάδα. Και υπάρχουν πάρα πολλοί, όπως ήταν και ο πρόδρομος ο Βιετζόγλου και πάρα πολλοί, και τους ξέρει και ο Σάββας. Να ευχαριστήσω τον κύριο Αντώνη Ναξάκη, να του ευχηθώ υγεία πάνω απ' όλα. Και καλή επιτυχία. Στα 80 πάμε καλά. Θα τα εκατοστήσετε, θα τα περάσετε και να είστε πάντα γερός. Σάβα μου, σας ευχαριστώ και σένα. Και εγώ ευχαριστώ. Που ξέρω το, αυτό, γιατί έχεις και τον εκδοτικό οίκο, τρέχεις από εδώ, τρέχεις από εκεί. Μερανή. Αλλά να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε που ήσουν απόψε κοντά μας. Μην ξεχνάμε, κυρίες και κύριοι, το κολαγόνο, το χορηγό μας.